Πάμε και στη Μαρία Σιαμπάνου για να δούμε, Μαρία, τις πληροφορίες που έχεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ήταν σε εξέλιξη αυτές οι εργασίες. Εύα, βρισκόμαστε στο τρίτο δημοτικό σχολείο Κηφισιάς. Εδώ, περίπου στη μία και μισή, χτύπησε το κουδούνι για να αποχωρήσουν τα παιδιά. Και την ώρα που έβγαιναν από τον προαύλιο χώρο, αυτή η καγκελόπορτα έπεσε και καταπλάκωσε τον 9χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Οι γονείς ήταν έντρομοι, το ίδιο τρομοκρατήθηκαν και τα παιδιά. Μέχρι αυτή τη στιγμή, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής είναι τρεις εργάτες, ο σιδεράς και οι δύο γη του. Εκεί βρίσκονται ωστόσο και δίνουν καταθέσεις ο διευθυντής και οι δάσκαλοι του σχολείου, ενώ ενημερώνεται για την πορεία των ερευνών ο εισαγγελέας, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει ζητήσει να σχηματιστεί δικογραφία για τους τρεις εργάτες που έβαλαν την πόρτα, ενώ ζήτησε από τους αστυνομικούς να του μεταφέρουν την δικογραφία και το προανακριτικό υλικό για να αποφασίσει αν θα το ασκηθεί δίωξη. Τώρα, εμείς επικοινωνήσαμε με τον Δήμο Κηφισιάς, ο οποίος σταμάτησε την συνεργασία του με τον συγκεκριμένο εργολάβο, ενώ τόνισε ότι θα διενεργηθούν σε βάθος οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το ατύχημα. Ναι, γιατί παραλίγο δεν είδαμε τίποτα χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Σιαμπάνου.